μπερδεύτη καθρεφτάκι, το μέλλον τι μας κρύβει. Δώσε κλότσο να γυρίσει, ιστορία να αρχινήσει. Welcome to my wicked world. Wicked world. Η επόμενη γενιά, κακός κόσμος. Μην ανησυχείτε, κορίτσια. Είμαι σίγουρη ότι ο Τζέι και ο Κάρλος θα είναι εδώ σε ένα λεπτό. Το ίδιο είπες πριν από 15 λεπτά. Είμαι σίγουρη ότι είναι στο δρόμο. Ελπίζω μόνο να μην είναι σε κανένα δρόμο στην άλλη άκρη του Όρετον. Πόσο μεγάλο είναι το χαλί που θα μας πάρουν? Δεν μ' αρέσει να στριμώχνομαι. Είναι μεσαίου μεγέθους, άρα θα είμαστε εντάξει. Αλλά από αυτά που άκουσα από τον Τζέι, σίγουρα είναι κλεμμένο. Ο Τζέι δεν κλέβει. Πολύ. Θα ανέβουμε πάνω σε κλεμμένο χαλί. Τέλεια! Το πάρτι μόλις έγινε ενδιαφέρον. Θα φυσάει πολύ πάνω σε αυτό το χαλί. Να αρχίσω να ανησυχώ για τα μαλλιά. Όχι, γιατί πήρα μαζί μου κράνη για όλες μας. Τα έχω σχεδιάσει ίδια. Παίρνω πίσω ό,τι κακό έχω πει ποτέ για σένα. Τι κακό έχεις πει για μένα? Τίποτα. Μπράβο, κυρίες μου. Υπέροχη γλυκιά στιγμή. Αλλά αφού ο Τζέι και ο Κάρλος δεν έρχονται, πρέπει να βρούμε πώς θα πάμε στο πάρτι αμέσως. Έχεις κανένα εφεδρικό μαγικό χαλί? Επειδή είμαι Τζίνι που ζει σε λιχνάρι, σημαίνει αυτόματα ότι πετάω πάνω σε κουρελούδες. Δεν πέρασες τις εξετάσεις οδήγησης χαλιού. Θα ξαναδώσω την άλλη εβδομάδα, 13η φορά και τυχαίνει. Τζέιν, εσύ που ξέρεις από μάγια, δεν μπορείς να μας φτιάξεις ένα μεταφορικό? Θα βοηθήσω εγώ. Χωρίς παρεξήγηση μάλλον, αλλά τα παιδιά των κακών δεν φαίνεται να τα καταφέρνουν σήμερα. Λυπάμαι. Δεν πειράζει. Χωρίς παρεξήγηση θα σε άφηνα να βοηθήσεις, αλλά όποτε ανακατεύεσαι φέρνεις την καταστροφή. Κατάλαβες? Okay. Αφού καταστρέφεις, ό,τι πιάνεις στα χέρια σου χωρίς παρεξήγηση. Δεν μου λες, ξέρεις τι σημαίνει χωρίς παρεξήγηση, γιατί ναι. Σε παρακαλώ, μην το παίρνεις στραβά. Είναι που δεν σε εμπιστεύομαι χωρίς. Ναι, κατάλαβα. Τζέιν, τι λες λοιπόν, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μεταφορικό με μαγικά? Δεν είμαι σίγουρη, αμόρα. Μην πιέζεσαι, αλλά αν δεν πάω σύντομα στο πάρτι, θα πεθάνω. Τι λέτε για τη Λόνη, δεν μπορεί να μας πάρει αυτή? Πήγε νωρίτερα για να φτιάξει τα μηχανήματα του DJ, αλλά μπορώ κι εγώ. Τζέιν, για να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Κοιτάξτε, είμαι καινούργια με όλα αυτά τα μαγικά. Αυτό είναι λαχανικό. Νεροκολοκύθα. Καταπληκτικό. Πετάει. Εγώ δεν μπορώ. Με πιάνει ναυτία στις υπτάμενες κολοκύθες. Δεν είναι υπτάμενη κολοκύθα. Άρα θα πάμε στο πάρτι με ένα είδος κολοκύθας βάρκας. Δεν είναι βάρκα. Κολοκύθα τρίκυκλο. Όχι. Κολοκύθα καρότσα. Όχι. Κολοκύθα πατίνι τότε. Δεν θέλω να με δουν με αυτό. Δεν πάει με τα μάτια μου. Ναι, δεν θα βοηθήσει να ανεβάσω τις προβολές στην εκπομπή μου. Κορίτσια, αφήστε ήσυχη την Τζέιν. Έλα λοιπόν, Τζέιν. Σε ευχαριστώ. Σαν την άμαξα της τακτοπούτας που όλοι μας θαυμάζουμε, με κάτι ακόμα πιο ωραίο στο χορό θα φτάσουμε. Ωραίο αμάξι. Για κάτσε, ελπίζω να είναι καθαρισμένο, έτσι. Δεν θέλω να γεμίσει το φόρεμά μου με σπόρους κολοκύθας, εντάξει. Είναι πεντακάθαρο και οικολογικό. Λειτουργεί με φυτικό λάδι. Τέλεια. Θα εμφανιστούμε όλοι στο πάρτι μυρίζοντας τις σαλάτες του σεφ. Μπράβο σου, Τζέιν. Ξέρεις, δεν θα τα κατάφερνα καλύτερα ούτε εγώ. Δεν ήταν τίποτα. Απλά παραβίασα τους νόμους του σύμπαντος παρά τις συμβουλές της μητέρας μου. Δεν το πιστεύω ότι ο Κάρλος και ο Τζέι μας έστησαν. Ούτε εγώ. Και κάναμε τόσο για να πείσουμε τα κορίτσια να μας υποστηρίξουν. Αν δεν μπείτε μέσα, κυρίες μου, θα μεταμορφωθώ εγώ σε κολοκύθα. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Τα μαλλιά σου δεν έχουν κανένα νόημα.